Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Γεια σας, Μάρ. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι συζητήσεις, οι διαβουλεύσεις, οι συνομιλίες, το πάρε δώσε για το Κυπριακό συνεχίζονται, κύριε κυβερνητική. Η κυβέρνηση όμως, θα λέγατε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ικανοποιημένη από τις μέχρι τώρα εξελίξεις? Σίγουρα, αν υπήρχαν περισσότερες εξελίξεις προς τη θετική κατεύθυνση, θα είμαστε περισσότερο ικανοποιημένοι. Είμαστε σε ένα διάλογο. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, συγκεκριμένα δεδομένα, που μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Τα δεδομένα από μόνα τους δεν μπορούν να λύσουν το Κυπριακό. Την ίδια στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση που σε αρκετές των περιπτώσεων είναι δύσκολη και σκληρή. Αλλά είναι γι' αυτό το λόγο που γίνεται η διαπραγμάτευση. Όταν υπάρχουν διαφορές, πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Εμείς θεωρούμε, ειδικότερα μετά την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών, όπου έγινε μια ανασκόπηση των διαπραγματεύσεων τους τέσσερις τελευταίους μήνες, γνωρίζουμε πού ακριβώς υπάρχουν οι διαφωνίες σε όλα τα κεφάλαια. Με την επανέναρξη, αν θέλετε, των συνομιλιών, μετά και την επιστροφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τη Νέα Υόρκη, μέσα από ένα εντατικό διάλογο να υπάρξει συνολικές, αν θέλετε, συγκλήσεις που θα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για θετική κατάληξη. Υπάρχει δρόμος να διανύσουμε, το γνωρίζαμε από την αρχή, και η διαπραγμάτευση είναι το μέσο εκείνο το οποίο θα μας επιτρέψει να οδηγηθούμε σε πιο ασφαλείς προβλέψεις σε σχέση με την πορεία των διαβουλεύσεων. Sayın Hristoğlu'yuz. Kıbrıs sorununun en önemli ana başlıklarından mülkiyet konusu görüşülüyor şu an. Ve birçok haberler çıkıyor konuyla ilgili. Spekülasyonlar yayılıyor ve insanların kafası karışıyor. Gerçek durum nedir? Bu konuda uzlaşı sağlanabilecek mi sizce? Έχετε απόλυτο δίκιο ότι το περιουσιακό είναι ένα από τα κεφαλαιώδη ζητήματα του Κυπριακού, γιατί επηρεάζει και πολλές άλλες πτυχές, όπως το εδαφικό, όπως την οικονομική πτυχή της λύσης. Άρα μια ενδεχόμενη... Όπως και τους επίκους. Ναι. Αν τα συνδέσεις, όλα συνδέονται. Όλα μαζί συνδέονται. Άρα μια θετική εξέλιξη στο περιουσιακό θα είναι μια κύρια εξέλιξη στην πορεία που, διανύουμε. Όντως έχετε δίκιο ότι βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα και στον Ελληνοκυπριακό και στον Τουρκοκυπριακό τύπο, δημοσιεύματα που προκαλούν σύχηση, και θέλω να αναφέρω ότι σε αρκετές των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Εκείνο που έχει συμφωνηθεί στο περιουσιακό είναι το ατομικό δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Και είναι μια σημαντικότατη εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες θέσεις που εκφράστηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα, τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση επί των κριτηρίων του περιουσιακού. Τα κριτήρια είναι εκείνα που θα καθορίσουν πώς η αρχή που συμφωνήθηκε ανάμεσα στους δύο ηγέτες, δηλαδή το ατομικό δικαίωμα στην ιδιοκτησία, θα εφαρμόζεται. Θα εφαρμόζεται μέσα από την Επιτροπή Περιουσιών, η οποία θέλω να αναφέρω ότι δεν θα λειτουργήσει το κενό. Δεν θα λαμβάνει αποφάσεις υπό την έννοια ότι μόνοι τους, χωρίς κάποιο πλαίσιο, θα λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό που συζητούμε, και είναι τα κριτήρια, επαναλαμβάνω, θα είναι το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα διέπει τις αποφάσεις της Επιτροπής. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται υπομονή, επιμονή. Θα χρειαστούν αρκετές συναντήσεις ανάμεσα στους διαπραγματευτές και στους δύο ηγέτες για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο, αν επιτευχθεί, επαναλαμβάνω, θα είναι μια θετική εξέλιξη στην πορεία των διαβουλεύσεων. Γενικότερα όμως θα πρέπει να όλοι, και μιλώ και για τους λειτουργούς του τύπου, οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτήν την προσπάθεια, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε στον κόσμο. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει συμφωνηθεί είναι το ατομικό δικαίωμα στην ιδιοκτησία, και από εκεί και πέρα συζητούνται τα κριτήρια. Όταν καταλήξουμε, και εμείς ευχόμαστε να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό, θα ενημερωθεί και ο Κυπριακός λαός. Bazı haberler çıkıyor. Rum tarafı diyor, iade konusunda ısrar ediyor. Türk tarafı da tazminat konusunda. Υπάρχουν ενδεχόμενες θεραπείες που έχουν συμφωνηθεί. Η δική μας θέση είναι ότι ο νόμιμος ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην περιουσία του. Η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει τη δική της θέση. Βρίσκεται, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη μια συζήτηση, μια διαβούλευση, μια διαπραγμάτευση,
Και όταν υπάρξει συμφωνία σε αυτό το θέμα, θα ενημερωθούν. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Αλλά είναι γι' αυτό το λόγο που γίνεται και ο διάλογος, η διαπραγμάτευση. Αν δεν υπήρχαν διαφορετικές θέσεις, δεν θα κάναμε διαπραγμάτευση. Εκείνο που έχει σημασία είναι μέσα από τη διαπραγμάτευση όλοι μας να επιδιώκουμε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Αυτός είναι ο στόχος. Όσο γίνεται διάλογος και διαπράγμαση, σημαίνει ότι υπάρχει και καλή θέληση. Αυτό είναι το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κάποιος. Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο σε αυτήν την επιτροπή που είπατε. Τι μπορούμε περισσότερο να πούμε, γιατί αν αντιλήφθηκα σωστά ή τουλάχιστον αυτό βγαίνει από τα λεγόμενά σας, θα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της συγκεκριμένης επιτροπής. Είναι σημαντικός όντως ο ρόλος της επιτροπής, αλλά επαναλαμβάνω και θέλω να είναι ξεκάθαρο, γιατί έχω δει και δημοσιεύματα στον τύπο και στον Ελληνοκυπριακό και στον Τουρκοκυπριακό, ότι αυτή η επιτροπή δεν θα λαμβάνει αποφάσεις στο κενό. Τα κριτήρια τα οποία συζητούνται αυτή τη στιγμή θα είναι εκείνο το πολύ αυστηρό πλαίσιο το οποίο η Επιτροπή θα καλείται να λάβει αποφάσεις. Υπάρχουν αρκετά θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, στα οποία δεν μπορώ να προκαταλάβω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Για μας είναι μια βασική αρχή ότι ο επηρεαζόμενος, από τη στιγμή που δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της Επιτροπής, πρέπει να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει εσωτερικά ένδικα μέσα και στη συνέχεια ξένα ένδικα μέσα, προσβάλλοντας την απόφαση της Επιτροπής. Είναι μια βασική αρχή, ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που θεωρούμε πρέπει να διέπει το συγκεκριμένο θέμα. Κάτι άλλο που μας απασχολεί, και οφείλω να αναφέρω ότι έχουμε την ίδια άποψη και με την τουρκοκυπριακή πλευρά σε αυτό το θέμα, είναι ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει αποφάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να αφήσουμε το θέμα που αφορά τις περιουσίες, το περιουσιακό, κάτι που επηρεάζει αρκετό κόσμο, να επιληθεί σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, 10 χρόνια μετά από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Αυτό θα είναι μια αρνητική εξέλιξη. Άρα η Επιτροπή θα πρέπει να είναι στελεχωμένη με τέτοιο προσωπικό, εξειδικευμένο μάλιστα, το οποίο θα μπορεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να λύσει το συγκεκριμένο θέμα. Αποτελείται και από Ελληνοκύπρους και Τουρκοκύπρους, αντιλαμβάνομαι. Αποτελούμενοι από Ελληνοκύπρους και Τουρκοκύπρους, ενδεχομένως να χρειαστούμε και την τεχνογνωσία ξένων ειδικών, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν σε αυτό το θέμα, γιατί επαναλαμβάνω και θέλω να πω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι και οι δύο ηγέτες θεωρούν ότι το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να επιληθεί αμέσως μετά τη λύση. Δεν πρέπει να το αφήσουμε σε βάθος χρόνου. Peki, Karpaz konusunda neler görüşülüyor? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες της συζητήσεως επί του εδαφικού. Αντιλαμβάνεστε, θα ήταν λάθος και έλλειψη μη σεβασμού από μέρος μου και προς τους δύο ηγέτες που συζητούν. Ξέρετε, επειδή ακούω και συχνά ότι δεν ενημερώνει ο κόσμος και όλα αυτά, η διαπραγμάτευση είναι μια εξελιχτική διαδικασία. Μπορεί σε μια συνάντηση, για παράδειγμα, των δύο διαπραγματευτών να υπάρξει συμφωνία επί ενός θέματος, αλλά στην επόμενη συμφωνία, επόμενη συνάντηση, αυτή η συμφωνία να μην ισχύει. Γιατί γίνεται αυτή η διασταυρούμενη διαπραγμάτευση. Άρα δεν θα ήταν ορθό να μιλήσει. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αν υπάρχουν εξελίξεις, οι δύο ηγέτες είναι εκείνοι που θα πρέπει να ενημερώσουν τον Κυπριακό λαό. Έχει ανοίξει συζήτηση και αν είναι σε ποιο βαθμό είναι για το θέμα των επίκων. Έχει γίνει συζήτηση, έχουν γίνει συζήτηση επί όλων των θεμάτων. Και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί κάποιος που ασχολείται στοιχειωδώς με το Κυπριακό θα δει ότι οι προηγούμενες συνομιλίες επικεντρώνονταν κατά κύριο λόγο στη διακυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχουν ανταλλαγεί έγγραφα επί όλων των θεμάτων, 42 στον αριθμό, και έχουν γίνει συζητήσεις επί όλων των πτυχών του Κυπριακού. Και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και είναι κάτι το οποίο είναι ένα δεδομένο που μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Sayın Hristodoulou, Avrupa Birliği bu görüşmelerde nasıl bir rol oynuyor? Πολύ εύστοχη ερώτησή σας, υπό ποια έννοια. Σε αυτές τις συνομιλίες, και είναι εμφανές, οι ηγέτες είναι οι πρωταγωνιστές. Δεν υπάρχουν, αν θέλετε, παρεμβάσεις από τους τρίτους. Ακόμα και ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών είναι βοηθητικός και είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί βλέπουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους δύο ηγέτες να είναι οι άμεσοι πρωταγωνιστές. Δεν χρειάζεται η παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχουν, αν θέλετε, παρεμβάσεις είτε μέσα από δημόσιες δηλώσεις είτε διαφορετικά από τρίτες χώρες.
είναι μια κυπριακής ιδιοκτησίας διαδικασία και είναι κάτι θετικό. Το καινούριο στοιχείο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι βοηθητικός και για τις δύο πλευρές και στο τέλος της ημέρας για το σύνολο του κυπριακού λαού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων, για παράδειγμα, δεν είναι διαφορετική από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει λύσεις σε πολλά θέματα τα οποία συζητούνται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υποκαθιστά τα Ηνωμένα Έθνη, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η δικασία συνεχίζεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχυτικό ρόλο και η επαναλαμβάνω, έχει προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη. Να συνεχίσω λίγο την ερώτηση του συναδελφού. Η Τουρκία σε ποιο βαθμό επεμβαίνει, αν έχετε καταλάβει από τους τέσσερις αυτούς μήνες συνομιλιών με τον Ακιντζή, διαφορετικός ήταν ο κ. Ακιντζή πριν τέσσερις μήνες ή σε σχέση με το σήμερα. Έχει αλλάξει κάτι, γιατί ακούγονται πάλι, και θα επανέλθω κάποια στιγμή, όσον αφορά τις εσωτερικές φωνές, ενώ ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους, ότι άλλος ήταν ο Μουσταφά Ακιντζής, άλλος είναι σήμερα. Και ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους και ανάμεσα στους Τουρκοκυπρίους. Σωστό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κύριος Ακιντζή έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτό είναι που πρέπει να κάνει και ορθά το πράττει για να υποστηρίξει τις θέσεις της δικής του πλευράς. Δεν ανέμενε κανείς ότι ο κ. Ακιντζή θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης λέει. Δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό σε όλους. Και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Έχετε αναφερθεί στην Τουρκία. Θεωρούμε ότι η Τουρκία είναι ένα απόσπαστο μέρος των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν θέματα που όλοι γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από την Άγκυρα. Γίνονται δημόσιες δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας για την επιθυμία επίλυσης του Κυπριακού. Εμείς τι αναμένουμε είναι να δούμε συγκεκριμένες ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας προς αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να αναφέρω ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα που η Τουρκία μπορεί, αν επιθυμεί, να δείξει τη θέλησή της για επίλυση του Κυπριακού. Ας δώσω το παράδειγμα των αγνοωμένων. Ένα ανθρωπιστικό θέμα δεν σχετίζεται με τις συνομιλίες. Ένα θέμα, μια ανοιχτή πληγή τόσων χρόνων, η οποία, για το οποίο η Τουρκία οφείλει να συνεργαστεί έτσι ώστε να δοθεί ένα τέλος στο δράμα των οικογενειών Ελληνοκυπρίων, επαναλαμβάνω, και Τουρκοκυπρίων. Ως γενικότερο σχόλιο θέλω να πω κάτι για την Τουρκία. Η Τουρκία δεν θα λύσει το Κυπριακό επειδή θα αντιληφθεί το παράνομο της κατοχής ή ότι υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. Η Τουρκία θα προχωρήσει να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού μόνο αν αντιληφθεί ότι έχει ωφέλη από μια ενδεχόμενη λύση. Okay. Έτσι λειτουργούν τα κράτη. Εμείς θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχουν εκείνα τα δεδομένα που μια ορθολογιστικά σκεπτόμενη Τουρκία μπορεί να αντιληφθεί τα ωφέλη και για την ίδια από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Sayın Hristodoulidis, Sayın Akıncı'nın açıklamaları var. İşte özellikle Mayıs ayından önce bir anlaşma metninin ortaya çıkması tüm tarafların yararınadır diyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Το μήνυμα μας προς τον κύριο Ακιντζή και στους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας είναι μακάρι να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, μακάρι να γίνει τον Νοέμβριο. Κανείς δεν μπορεί να προκαθορίσει το χρονικό πλαίσιο. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τις διαβουλεύσεις, από τις διαπραγματεύσεις. Μακάρι να έχουμε τέτοια πρόοδο που να γίνει, επαναλαμβάνω, πριν το τέλος του χρόνου. Εμείς εκείνο που λέμε είναι το συντομότερο δυνατό. Όλο αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων. Μας έχουν απομείνει μόνο ένα-δύο λεπτά. Πώς απαντάτε, κύριε Νητικέ, στις φωνές, στις διάφορες φωνές, εντός, ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους, στο εσωτερικό μέτωπο, ότι σε κάποιο βαθμό η κυβέρνηση οροποιά την πορεία ανεπίλυσης του Κυπριακού? Δεν έχουμε κανένα λόγο να οροποιήσουμε την πορεία των διαπραγματεύσεων. Επαναλαμβάνω ότι σε αρκετές των περιπτώσεων, σχεδόν καθημερινά, μιλούμε για μια σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση. Και είναι μέσα από τη διαπραγμάτευση που θα δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Η διαπραγμάτευση ήταν το μέσο που αποφασίστηκε μετά το 1974
ότι θα χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί λύση του Κυπριακού. Θέλω να αναφέρω και κάτι το οποίο είναι και ένα μήνυμα, αν θέλετε, προς όλους. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν θα φέρει ενώπιον του λαού ένα σχέδιο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Κυπριακού λαού. Και γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανησυχίες. Δεν λειτουργούμε στο κενό. Ξέρουμε ποια είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν και δικαιολογημένα, για παράδειγμα, τους Ελληνοκύπριους. Στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να αναφέρω εγώ, ό,τι και να αναφέρουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, σωστό, ό,τι και να αναφέρει ο καθένας μας, στο τέλος της ημέρας είναι ο Κυπριακός λαός που θα κληθεί να λάβει τις αποφάσεις. Άρα δεν, όποια προσπάθεια είτε ερωποίησης είτε παρουσιάσει μιας αρνητικής εικόνας, δεν μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Απλώς έναν, ας το πω, μια σημείωση είναι ότι αυτό που θα φτάσει ενώπιον του λαού, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό θα γίνει, πριν φτάσει όμως αυτό στο λαό, πρέπει ο κόσμος όλος, είτε Ελληνοκύπριοι είτε Τουρκοκύπριοι, να είναι σφαιρικά, να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα το τι εμεσολάβησε για να φτάσουμε σε αυτήν τη λύση. Για να γνωρίζει καλά ο κόσμος, κάτι το οποίο τουλάχιστον η εμπειρία του παρελθόντος λέει ότι δεν έχει γίνει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και το θέμα έχει συζητηθεί ανάμεσα στους δύο ηγέτες, οι οποίοι ακριβώς συμφωνούν με τη διαπίστωσή σας, ότι πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος, έτσι ώστε να ενημερωθεί πλήρως ο κυπριακός λαός για όλες τις πρόνοιες της λύσης, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί επί πραγματικών δεδομένων και όχι δηλώσεων από τους μεν ή τους δε. Ο ίδιος ο κυπριακός λαός πρέπει να ενημερωθεί και, επαναλαμβάνω, σε μια ενδεχόμενη συμφωνία θα ακολουθήσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ακριβώς για να ενημερωθεί ο κυπριακός λαός. Και είναι εκεί που μπαίνει ο ρόλος ο δικός μας ακόμα περισσότερο. Οπωσδήποτε έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε. Όλοι έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Ξέρετε, εμείς πιστώνουμε όλους με πατριωτισμό. Όλοι επιθυμούν την επίλυση του Κυπριακού. Μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές κάποιες φορές ερμηνείες. Σεβαστή και κριτική όταν γίνεται στη βάση πραγματικών δεδομένων. Την ίδια στιγμή οφείλουμε όλοι να κρατήσουμε το επίπεδο του διαλόγου ψηλά. Χωρίς αφορισμούς, χωρίς χαρακτηρισμούς. Επαναλαμβάνω, οι διαφωνίες είναι απόλυτα σεβαστές μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, να εργαστούμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τον τελικό στόχο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό ταξίδι. Να είστε καλά. Να επιστρέψετε με καλά νέα. Να είστε καλά.